Έχουμε και τον πρόεδρο της Αναγέννησης, ο οποίος είναι σήμερα, φαντάζομαι, στη κορυφή του βουνού που λέμε. Τέρμα η ικανοποίηση στη σημερινή μέρα. Πείτε μας από τα συναισθήματα, έτσι τι νιώθετε. Τέτοια μέρα, τέτοιες στιγμές, δεν μπορείς να πεις μεγάλα λόγια. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι σε αυτή την ομάδα έχω πιστέψει από την πρώτη ημέρα και είχα πει και στις κοπέλες και στους coach και στους συνεργάτες μου ότι φέτος είναι η χρονιά μας. Σίγουρα θα είμαστε σε τελικό και ακόμα και σε δύο τελικούς. Το μόνο που είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Αναγέννηση ξεκίνησε από το μηδέν. Χρόνο με χρόνο γινόμαστε καλύτεροι. Το πιστεύουμε και θα γίνουμε και ακόμα καλύτεροι. Εδώ είμαστε για αυτό το σωματείο και θα το παλεύουμε μέχρι το τέλος. Εύχομαι καλή συνέχεια στην ομάδα μου. Συγχαρητήρια και στην ΑΕΛ που ήταν ένας καλός αντίπαλος. Αυτά έχουν τα παιχνίδια. Κάποιος είναι νικητής, κάποιος χαμένος. Σήμερα ευτυχίσαμε να είμαστε εμείς. Συγχαρητήρια στο κόμμα μας, στις κοπέλες μας, στους προπονητές μας και στη διοίκηση που είναι μαζί μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε εσάς για την προσπάθεια που κάνετε και πραγματικά βοηθάτε το γυναικείο, την γυναικεία καλαθόσφαιρα να βρίσκεται σε πολύ ψηλό επίπεδο όπως είναι αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ, αλλά να σας πω ότι η Αναγέννηση για μένα είναι η οικογένειά μου. Είμαι τόσο πολύ συγκινημένο για αυτή την προσπάθεια που κάνουμε κάθε χρόνο. Δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο. Να ξέρετε ότι εδώ θα είμαι μέχρι το τέλος της ζωής. Σας ευχαριστώ.